Η διασπορά σε τέτοιους χώρους που δεν δέχονται επισκευτήριο συνήθως γίνεται από το προσωπικό. Εντάξει, είναι επικίνδυνη η κατάσταση μέσα στους ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι πάντα σε τέτοιες χώρους υπάρχουν άνθρωποι με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Οι περισσότεροι από αυτούς, το 80% είναι κατακεκλημένοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι μια κατάσταση που δεν θέλουμε να την ξαναδούμε και δυστυχώς συνεχίζουμε να την βλέπουμε. Στη Θεσσαλονίκη το μάθημα το πήρανε. Και η Θεσσαλονίκη πάει καλά. Η Αθήνα όμως δεν πάει καλά. Η χνηλάτιση πώς θα γίνει στην Αθήνα. Ξεκινήσει η χνηλάτιση.